Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι γίνεται, Πάρη? Όλα καλά. Λέμε και επίσημα καλή χρονιά. Ναι. Καλή χρονιά επίσημα. Πρώτο βίντεο ήταν περσινό. Ναι. Και νομίζω ότι βγήκε και μια εβδομάδα μετά από όταν έπρεπε να βγει, γιατί μιλάμε για OpenConf και τέτοια πράγματα. Γιατί το είχαμε γυρίσει πριν τον παγόνι. Ναι, όχι, για το τότε ήταν να βγει. Απλά είχαμε special επεισόδιο για το διάμεσο τις δύο εβδομάδες. Απλά βγήκε το ένα από το δύο special. Okay. Νομίζω. Δεν έχει πολύ σημασία. Δεν έχει πολύ σημασία. Για πες, πώς πέρασες? Λοιπόν, ξεκουράστηκα πάρα πολύ εγκεφαλικά, ναι, στο πρώτο κομμάτι των διακοπών και μετά προς το τέλος ξεκίνησα να ξεκουράζομαι και σωματικά. Okay. Που ήταν πολύ καλή φάση. Κοιμήθηκες δηλαδή επαρκώς? Κοιμήθηκα επαρκώς. Αυτή την εβδομάδα έχω ξεκινήσει και έχω το καινούριο κόλλο που λέει ότι προσπαθώ να κοιμηθώ σωστή ώρα για να ξυπνήσω χωρίς ξυπνητήρι την ώρα που θέλω. Okay, ναι. Οπότε αντί να βάλω ξυπνητήρι, ναι, προσπαθώ να βάλω κοιμιστήρι, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ναι, ξέρω ναι, ναι, το αντίστροφο. Αυτό δεν είναι που κάνει η Apple που σου λέει ότι είναι ώρα για ύπνο, ρε παιδί? Ναι, και παρόμοιο αυτό. Καλά, δεν το κάνω ρε παιδί μου πάρα πολύ αυστηρά, θα κοιμηθώ, ξέρω εγώ, τάδε ώρα. Okay. Μπαμ, αλλά προσπαθώ να μην καθυστερήσω πολύ, γιατί αλλιώς χωρίς ξυπνητήρι δεν πρόκειται να ξυπνήσω την ώρα που θέλω. Οπότε το παίζω λίγο. Okay. Τι ώρα θα σε κοιμάσαι? Έτσι όπως το βλέπω, πρέπει να κοιμάμαι από τις 10 μέχρι τις 11. Κάπου εκεί είναι το παράθυρο. Ωραία, είναι, δεν βγαίνει αλλιώς, ρε. Ενώ δεν την παλεύω εγώ άμα την κοιμηθώ. Ναι, αλλά θες να ξυπνάς 6 για το πρωί. Από τις 6 με 7 από εκεί είναι μέσα. Οκ. Okay. Wow. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να είναι 6 μισή ώρα. Ναι. Slide πάνω κάτω, αλλά προς το παρόν μετά τις 7 και κάτι δεν έχω ξυπνήσει ποτέ. Όντως. Οπότε είναι. Και μετά τις 9-10 και αρχίζεις και σβήνεις, το νιώθεις ότι. Ναι, ενώ δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα μια φάση που, δηλαδή άμα επειδή ξυπνάω νωρίς, κοιμάμαι νωρίς ή όλο το, αλλά προσπαθώ να έχω ένα ψηλοσταθερό ρολόι, να μην το σκίζω πολύ, οπότε. Οκ. Okay. Εσύ? Cool. Εγώ COVID. το οποίο, ενώ γενικά δεν κράτησε πάρα πολύ, δηλαδή στην ουσία πυρετό είχα 2,5 μέρες. Κάπου okay, εκεί. Ψηλό βέβαια, χτύπησα 39. Αυτό το οποίο με διέλυσε που στο είπα ήταν ο πονοκέφαλος της πρώτης ημέρας. Τόσο πολύ ήταν. Ήταν ανεκδιήγητος ο πονοκέφαλος της πρώτης ημέρας. Αλλά ήταν αυτό. Μετά, okay, μετά είχε το περίεργο, την περίεργη αίσθηση που νιώθω λες και είχα κάνει leg day, ξέρω εγώ, χθες στο γυμναστήριο. Leg day. Okay. Ναι, και ένιωθα, ξέρεις, τους μυρούς μου πιασμένους. Αυτό. Περίεργο αυτό. Ναι, αλλά ναι, κατ' επέκταση δεν ξεκουράστηκα πολύ γιατί είδα ότι μετέχα πάρα πολύ ανάγκη. Είμαι και ακόμα και τώρα κοιμάμαι, άμα με αφήσει, κοιμάμαι σίγουρα 9 ώρες. Ναι. Σίγουρα πάω. Εγώ. Η καρέκλα σου είναι να ξέρει, δεν είναι. Εγώ δεν by the way, όντως έφυγε μία βίδα, οπότε δεν ξέρω. Μάλλον έφαγα πολύ. Διακοπές. Οπότε ναι, πλέον αν με αφήσει, κοιμάμαι σίγουρα 2 ώρες παραπάνω την ημέρα από ό,τι κοιμόμουν. Α, κοιμόσουν 7 ώρα. 7 με 8, ναι. Ναι. 7 με 8 ώρες. Και τώρα κοιμάμαι 9 με 10 μου αφήσει. Άντε. Ναι. Αυτό είναι σαν να. Δεν ξέρω αυτό. Κοίτα, μπορεί να βάρεσαι κάτι 10 ώρα, αλλά γενικά για να κοιμηθώ 10 ώρα έχω ξυπνήσει σίγουρα μία φορά και έχω. Α, ναι, με τη βία έχω ξανακοιμηθεί. Έχω ξανακάνει βράδυ. Συνεχόμενο ρεύμα κάνω πάρα πολύ σπάνιο. Ναι, εγώ είναι ωραίο ότι ξυπνάω τύπου 6-7 ας πούμε το πρωί και μετά θα ζορίζω τον εαυτό μου να ξανακοιμηθώ για να κλείσω το. Δηλαδή, έχουμε και πρωτοχρονιές και αυτά που μπορεί να κάθομαι παραπάνω. Okay. Ήμουνα 6 ώρες, ξέρω 7. Μπαμ, πάνω. Okay. Για πες, τι έχουμε, τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες? Τι ξέρω. Ήτανε ήρεμα γενικά. Δεν είχαμε κανένα vulnerability, δεν είχε βγει. Από τεχνική απόψη, ναι. Από τέτοιο είναι ότι όλοι δεν κολλήσανε COVID. Ναι. Όλοι. Πάρα πολύ. Ήτανε. Πάρα πολύ, όντως. Ισχύει. Δεν ξέρω, η θετική άβρα είναι μόνο μία που διάβαζα που έλεγε ότι πρακτικά με μία μετάλλαξη την Omicron μπορεί να κολλήσει περισσότερος κόσμος λαφρύτερα, οπότε να χτίσεις καλύτερη ανοσία. Και εγώ το άκουσα αυτό. Και εγώ το άκουσα αυτό. Αλλά δεν ξέρω, αποφεύγω να σχολιάζω γιατί δεν είμαι ειδικός. Ναι. Εντάξει, δηλαδή στην παρέα προφανώς και θα πω τα πράγματα, αλλά ναι, οκ. Okay. Όλοι έχουν μια εκτίμηση. Ούτε εγώ ξέρω αν θα γίνει αυτό, απλά ήταν το θετικό, το θετικό της υπόθεσης. Ναι, τα σενάρια που διαβάζω. Λοιπόν, όντας στο κρεβάτι με COVID, ένιωσα πάρα πολύ Twitter. Δηλαδή, το πόσο Twitter έχω χαζέψει και YouTube και όλα αυτά.
Οπότε έχω πολλά καινούργια κανάλια, accounts, τα οποία θα προτείνω στο τέλος. Δεν σκέφτομαι να προτείνω ένα, θα προτείνω, αλλά κρατάω και για τις επόμενες στιγμές και φορές. Αυτό. Αυτά που λες. Ναι, πέρα από αυτό, εντάξει, Deltacron και Fluorona. Ναι. Το οποίο μου κάνει εντύπωση, γιατί είχα διαβάσει ότι και καλά είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα αυτά πάνω στα κύτταρα. Ναι, κάπου το είχα διαβάσει. Guess what, βρήκανε τρόπο. Τέλος πάντων, είναι... Νομίζω ότι μπορείς να αγχωθείς, να ξαγχωθείς όσο σε ενδιαφέρει, δηλαδή δεν έχει... Μπορεί να διαλέξεις να διαβάσεις και να σε... Εντελώς συνειδητά έχω διαλέξει να μην ασχολούμαι με τον κορονοϊό τις τελευταίες μέρες, γιατί μπούχτησα πάρα πολύ. Είχες αρκετό. Είχα αρκετό. Ναι. Τον οποίον που τον πήρα, μα... Που τον πήρα, δεν ξέρω που τον πήρα, αλλά υπάρχουν κάποια... Πιθανά σενάρια. Κάποια πιθανά σενάρια. Το ένα πιθανό σενάριο είναι να το πήρα στο σινεμά όταν είχα πάει να δω το Matrix. Okay. Ναι, και ξέρεις, είχα δεχτεί ξέρεις comments που λέγανε ξέρεις ήταν τόσο κακό το Matrix 4 που σε έριξε στο κρεβάτι με κορονοϊό. Το οποίο όχι, παιδιά δεν ισχύει, ήταν τίμιο. Αρκεί ρε παιδί μου πρέπει να μπει χωρίς προσδοκίες μέσα. Άμα πας και περιμένεις τι θα δεις, ναι, θα ξενερώσεις. Αλλά άμα το αφήσει λίγο να πεις, OK, πάω να δω μια ταινία, έχει ένα συγκεκριμένο concept και ό,τι είναι. Εμένα μου άρεσε, 7 στα 10 τίμιο. Okay. Ναι. Για πες, σε απασχολεί κάτι. Με απασχολεί, γενικά είχα πολλές απασχολίες. Αλλά για πες. Απασχολίες ή απασχολίες. Έννοιες μπορείς να πει, ρε παιδί. Ναι. Μπορούμε να το παίξουμε αφού μιλήσει για Matrix, να πάμε σε ένα από αυτά. Ωραία, ναι, για πες. Και θέλω να μιλήσω λίγο για AI. Ωραία. Ρομποτοποίηση των πάντων. Ναι. Και την ηθική πίσω από αυτό. Ή πώς θεωρείς ότι ταιριάζει με την ηθική, πώς πρέπει να κάνουμε, πώς αυτό μπορεί να δρά και τέτοια. Γενικά έχεις. Το συζητήσαμε λίγο με τον Γιάννη, έχω την εντύπωση σε ένα σημείο. Αλλά να δούμε λίγο πιο χαλαρά. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι που εμένα ήταν μπλεγμένο στο μυαλό μου πριν μπούμε στη σχολή. Για πες. Και μετά, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ρομποτική και AI είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και πηγαίνοντα. Γιατί εγώ έλεγα ρε, επειδή ήθελα να πω στη σχολή και να κάνω ρομποτική αυτό που έλεγα. Αλλά στο μυαλό μου η αλήθεια είναι ότι είχα το AI, την τεχνητή νοημοσύνη. Okay. Μπαίνοντας μέσα, συνειδητοποίησα ότι η ρομποτική είναι πιο πολύ ένα μηχανολογικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το πώς φτιάχνεις μηχανές οι οποίες έχουν βαθμούς ελευθερίας. Δηλαδή δεν είναι. Ξέρεις, κάνουν πράγματα ρε, παιδί μου πιο ελεύθερα. Και βασικά, το... βαθμή ελευθερίας είναι το πόσες διαφορετικές κινήσεις μπορεί να συνδυάσει μια μηχανή ώστε να καταλήξει κάπου. Δηλαδή, μια μηχανή που παίρνει κάτι από εδώ και βάζει εκεί, νομίζω είναι δύο βαθμοί ελευθερίας γιατί κινείται σε ένα επίπεδο. Νομίζω ναι. Κάπως δεν το θυμάμαι κι εγώ. Καλά, μην το παίξω μάγκα έτσι, την παράτησα τη ρομποτική. Οπότε... Όχι καλά, κι εγώ δεν έχω ιδέα. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Και ότι το AI έχει να κάνει πιο πολύ με software το οποίο καθώς περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο έξυπνο, ρε παιδί μου, και μπορεί να κάνει πιο ακριβώς αυτό, πιο intelligent πράγματα. Λοιπόν, την ηθική γύρω από αυτό. Είναι εξαιρετικό ερώτημα. Γενικά, εγώ είμαι από αυτούς που είναι αισιόδοξοι με όλα αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο για το ανθρώπινο είδος να φτιάξει κάτι το οποίο δεν το συμφέρει. Mm-hmm. Okay. Θεωρώ ότι επειδή στο τέλος της ημέρας κάνεις κάτι, πρέπει να κερδίσουμε, ρε παιδί μου, εμείς που μπλεκόμαστε σε αυτό. Ξέρεις, δεν είναι ότι εγώ είμαι ο τρελός επιστήμονας και έχω κλειστεί στο δωμάτιό μου και αύριο έβγαλα το φοβερό και τα κατέστρεψε όλα. Δηλαδή αυτό... Ναι. Ωραία, βασικά για να το θέσω και λίγο σε πιο σαν πλαίσιο, το πάω ένα βήμα πίσω και από την γνώση που έχω εγώ, που είναι ότι καταλαβαίνω κάποια βασικά πράγματα, δεν έχω ασχοληθεί με AI να γράψω ή να μπω βαθιά μέσα σε κάτι. Αλλά η λογική του AI είναι ότι αντί εγώ να φτιάξω έναν αλγόριθμο ο οποίος με ένα συγκεκριμένο input που το γνωρίζω βγάζει ένα output, άρα λοιπόν έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται, το AI πρακτικά συνδυάζει πολύ περισσότερες πηγές δεδομένων, οπότε μας είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλάβουμε πού θα καταλήξει αυτό. Πάλι γι' αυτό για τα ίδια δεδομένα πάντα το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Απλά τα δεδομένα είναι πολύ περισσότερα πλέον. Άρα αντί να έχεις συγκεκριμένες πεπερασμένες παραμέτρους στο input σου, έχεις κάτι πολύ πιο γενικό. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να υπολογίζεις ότι το 2x2 πάντα θα κάνει 4 και μου είναι πολύ ξεκάθαρο για το πώς από το input αυτό καταλήγω στο αποτέλεσμα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει πολλές διαστάσεις και κάτι πολύ πιο σύνδετο. Άρα λοιπόν το θέμα μας είναι εμείς πώς μπορούμε να τρέψουμε και να προγραμματίσουμε αυτό το πράγμα
ώστε να ξεκινήσει να λαμβάνει αποφάσεις, δηλαδή αρχίζει και γίνεται method. Βάζεις κάτι, το προγραμματίζεις για να προγραμματίσει τις αποφάσεις, δηλαδή αρχίζει και βάζει παραπάνω okay. abstractions. Έτσι το έχω στο μυαλό εγώ, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλός ο ορισμός αυτός. Ωραία. Οπότε μπαίνω στην ξεκάθαρη ερώτηση. Το GitHub Copilot είναι ηθικό, είναι καλό, είναι κακό? Ωραία, οπότε τι είναι το GitHub Copilot? Το GitHub Copilot είναι μια τέτοια υλοποίηση προγράμματος, το οποίο έχει σαν input, μάλλον σαν dataset, όλο το open source νομίζω. Πρόσεξε. Έχει όλα τα ανοιχτά repositories του GitHub. Μπορεί κάποια να μην προβλέπεται από την άδεια χρήση να χρησιμοποιήσει το GitHub Copilot, αλλά αυτά τα ρουφήξαμε όλα μέσα και τα βάλουμε στον dataset. Ναι, οκ. Okay, αλλά όταν είναι όλα τα ανοιχτά repositories του GitHub. Αυτό έχει σαν dataset, άρα λοιπόν αυτό είναι τα δεδομένα με τα οποία προγραμματίζεται η μηχανή και μετά σαν input η μηχανή αυτή παίρνει κώδικα που εσύ γράφεις και σου φτύνει συναρτήσεις με βάση αυτό. Άρα μπορεί να φτιάξει μια συνάρτηση που να λέει add all values και αυτό θα μου κάνει το complete μια συνάρτηση η οποία θα παίρνει μάλλον κάποιο πίνακα από τιμές, θα τις προσθέτει και θα μου γυρνάει το αποτέλεσμα. Πώς θα το κάνει αυτό? Γιατί μπορεί να βρει μια παρόμοια συνάρτηση ή να συνθέσει συναρτήσεις από παρόμοιες γλώσσες ή άλλες γλώσσες και να καταλήξει ότι μάλλον το πιο σωστό αποτέλεσμα είναι αυτό. Ναι. Ωραία. Το αν είναι καλό ή κακό, σαν αποτέλεσμα, κάποιες φορές μου έχει κάνει καλά αποτελέσματα. Οκ. Okay. Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν κάτσα να το τεστάρω και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να σου πω σε μεγάλο βαθμό. Αλλά το σημαντικό είναι, σε όλο αυτό το AI, για να πάμε και στο κομμάτι ηθικής, είναι ότι πώς επιλέγεται το dataset το οποίο προγραμματίζει τη μηχανή. Okay. Σε αυτά τα προβλήματα. Γιατί το πρόβλημα τι είναι? Είναι ότι άμα εγώ για παράδειγμα πάω και πάρω το πώς μιλάνε στο Twitter μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αυτή είναι καλή ή κακή, συμφωνώ ή δεν συμφωνώ μαζί τους, είναι πολύ πιθανό η μηχανή να απαντάει και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Όπως υπήρχε ένα παράδειγμα νομίζω της Microsoft, αν δεν κάνω λάθος, ένα bot στο Twitter το οποίο ήταν τελείως ελεύθερο, δεν είχε κάποιο regulation από πάνω. Okay. Και το οποίο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ξεκίνησε και έβριζε και ήταν full ρατσιστικό και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Κάτι μου λέει, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν έχεις μάθει. Αλλά το θέμα τι ήταν, ότι αυτό διάβαζε νομίζω γενικά το Twitter. Ναι. Και το πώς του συμπεριφέρονταν ή του μιλούσαν ή αλληλεπιδρούσε με άλλους ανθρώπους στο Twitter. Και από εκεί πέρα αποφάσισε πώς αυτό σιγά σιγά θα γινόταν train για να ανταπεξέλθει. Άρα λοιπόν σε μια καινούργια κατάσταση μετά μπορεί να γίνονται πιο aggressive, λιγότερο aggressive και τέτοια πράγματα. Okay. Και είχε καταλήξει να το κάνουν ban νομίζω, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, έριχνε πολύ βρυσίδι ας πούμε και τέτοιο. Οπότε εκεί νομίζω ότι τι είναι η ηθική στο AI. Το αν θα μας καταλάβουν τα ρομπότ ή όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ να το σκεφτώ τώρα. Το κεφάλι μου φτάνει μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά το κατά πόσο εμείς θα επιλέξουμε, γιατί αναγκαστικά πρέπει να επιλέξουμε dataset και πώς αυτό το dataset θα το κάνουμε αρκετά πλήρες, μόνο θα πει πλήρες ή ότι μπορούμε να φανταστούμε πλήρες ώστε να μπορέσει να τα ταξιδέψει και σωστά η μηχανή, είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον σαν πρόβλημα, δεν ξέρω. Να σου πω εμένα τι είναι ένα, είναι ένα ενδιαφέρον ηθικό, ας το πούμε, θέμα. Όταν πιθανόν το AI, και αυτό ταιριάζει μια ταινία και μια συνέντευξη που είδα αυτές τις μέρες, το AI μπορεί να χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ή από κάποια τέλος πάντων αρχή ή μια οντότητα με πολύ ισχύ, αυτό μπορεί να είναι η κυβέρνηση, μια τεράστια εταιρεία ή whatever, παιδί μου, για να βγάλει κάποιο πόρισμα για σένα. Και υπάρχει αυτή η ταινία, το Minority Report. Okay. Είναι πολύ ωραία ταινία, με είχε πάει ο Νάμου να την πούμε μαζί, η οποία πια ήταν η λογική ότι είμαστε στο μέλλον. Mm-hmm. Και έχουμε τόσο προηγμένο AI το οποίο μπορεί να καταλάβει τι έγκλημα θα κάνεις εσύ πριν το κάνεις. Για να το αποφύγει, ας πούμε. Και σε συλλαμβάνουν εκείνη τη στιγμή. Σου λένε, κοίταξε, είναι δετερμινιστικό ότι θα το έκανες okay. το έγκλημα. Οπότε είσαι ένοχος βασικά. Mm-hmm. Και μετά ακολουθούσε η αντίστοιχη ποινή. Σαν να το έχεις κάνει. Σαν να το έχεις κάνει, γιατί σου λένε από εκεί παίρνει δετερμινιστικό, sorry. Εσύ δηλαδή λένε δεν το έκανες μόνο και μόνο επειδή ήρθαμε εμείς εδώ. Οκ. Okay. Πολύ ωραίο αυτό. Yeah. Εκεί είναι νομίζω το μεγάλο θέμα.
της ηθικής. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άλλα που λένε άξιες, τι χάνονται, δουλειές, θέσεις εργασίας και όλα αυτά. Το οποίο είναι ένα valid point, ρε παιδί μου. Αλλά στο τέλος της ημέρας, πιο πολύ είναι ένα θέμα εργατικού δικαίου. Το οποίο αυτό μπορεί να πει, ξέρεις, ότι ναι, εσύ είσαι αυτό που μπορεί να σου δίνει τόσο λεφτά, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μαζικές απολύσεις. Αυτοί είναι οι τρόποι που ξέρεις, you let go. Ξέρεις, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί νομικά να διευθετηθεί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είναι το AI, μπορεί να είναι οικονομικές συνθήκες, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Οπότε εσύ το πώς θα προστατέψεις τον εργαζόμενο είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις. Δεν το θεωρώ τόσο δύσκολο αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο θεωρώ δύσκολο είναι όταν έρχεται η ώρα του AI να βγάλει ένα πόρισμα για έναν άνθρωπο. Κάτι άλλο για παράδειγμα. Έρχεται αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει και με το Γιαννακιά κάποια στιγμή που ήσουν και εσύ. Είχαμε πάει νομίζω στο Φουρίν Καζάν τότε και τρώγαμε σούσι. Okay. Και συζητούσαμε. Πολύ παλιά πράγμα αυτό. Ναι, είναι παλιά γιατί έχει κλείσει τώρα το Φουρίν Καζάν. Και συζητούσαμε για το AI, την ιατρική και όλα αυτά. Okay. Και εκεί που λέγαμε του ακτινολόγου και έλεγε ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, δεν θα έχουμε δουλειά αυτή γιατί το AI θα παίρνει την ακτινογραφία, τη μαγνητική, το CT, ό,τι είναι αυτό και θα σου λέει ότι ξέρεις τι αυτό είναι. Εκεί για παράδειγμα. Έρχεται λοιπόν το AI και βγάζει ένα πόρισμα. Ποιος έχει την ευθύνη? Μπράβο, εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι το ποιος έχει την ευθύνη είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Ναι. Έχει η εταιρεία, για παράδειγμα, που έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα ή που το διαχειρίζεται ή όπως σας πες το. Ή με την Boeing, με το αεροπλάνο. Ναι, εντάξει, αυτό δεν ήταν πολύ AI, από ό,τι κατάλαβα, ήταν λίγο... stupid. Αλλά αυτό υποτίθεται ότι ήταν. Ναι, ήταν ένα software correction πάνω σε ένα mechanical bug που υπήρχε, ας πούμε. Πρακτικά μου θεωρώ ότι ένα σημαντικός απαράβατος κανόνας είναι ότι πρέπει πάντα να μπορείς να τα μίξεις την πρίζα. Ναι, σίγουρο, σίγουρο. Θεωρώ ότι πρέπει πάντα να υπάρχει δυνατότητα fallback στην ανθρώπινη ευθύνη. Ποιος θα μπορεί να τραβήξει την πρίζα όμως? Ο χειριστής. Ο χειριστής στο αεροπλάνο είναι ξεκάθαρο. Σε ένα AI το οποίο κρίνει το αν είσαι ένοχος ή όχι ένα έγκλημα. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπάρχει. Ναι. Ναι. Οπότε για να πάω πάλι πίσω, το θέμα είναι νομίζω σε όλα αυτά είναι δύο. Okay, ο αλγόριθμος. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή πρόοδος στο πώς να έχουμε αλγορίθμους οι οποίοι με τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους να κρίνουν σε καλό βαθμό. Και τώρα ίσως μιλάμε πιο πολύ για machine learning και όχι για AI. Εντάξει. Αν και όλα αυτά τα μπερδεύω. Δεν τα μπερδεύω. Τα θεωρώ λίγο μαζί. Το ίδιο είναι. Είναι στο ίδιο industry. Αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πως όλο αυτό το AI θα μπορέσει να έχει data για να αποφασίσει ότι είναι σωστό και λάθος. Σε οτιδήποτε. Από το μελάνωμα, το αν είναι όντως για παράδειγμα. Καρκίνος ή όχι για έναν ακτινολόγο, το πόδι είναι σπασμένο ή δεν είναι σπασμένο ή τι χρειάζεσαν τέτοιο ή τίποτα άλλο. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις το AI δεν θα γίνει πιο έξυπνο τον άνθρωπο ή κάτι, απλά θα μπορέσει να επεξεργαστεί όπως ο άνθρωπος μπορεί να έχει διαβάσει ένας γιατρός, να έχει δει 100.000 εκτινογραφίες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο το νούμερο αυτό, δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να βλέπει ρε παιδί μου, αλλά το AI θα μπορεί να δει 1.000 φορές αυτά τα δεδομένα ή 10.000 αυτά τα δεδομένα. Άρα λοιπόν θα έχει πολύ μεγαλύτερο dataset στην διάθεσή του. Θα μπορεί να επεξεργαστεί αυτό το dataset. Και άρα λοιπόν εσύ αυτό το dataset πρέπει να το έχει κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποφασίζει σωστά. Και μετά για να έχει φτιάξει μια διαδικασία η οποία να μπορεί να διορθώνει το AI όταν αποφασίζει λάθος. Ναι. Εντάξει, στην ουσία μπορεί να ενημερώνει το dataset στην πραγματικότητα. Ή αυτό ή και να έχει το. Ξέρεις, αποφασίζω κάτι, βλέπω ότι αυτό το κάτι ήταν λάθος απόφαση μετά γιατί τελικά ήταν ή δεν ήταν, ξέρω εγώ, μελάνωμα για παράδειγμα. Και να διορθώνω αυτό το AI. Okay. Και αυτό να γίνεται μια διαδικασία να διορθώνεται. Το θέμα είναι πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο των λάθος αποφάσεων αυτών μέχρι το AI να φτάσει σε ένα σημείο στην άμεση σωστό. Νομίζω, και τι θα πει σωστό. Νομίζω ότι όταν στο τέλος της ημέρας πάντα υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος και παίρνει απόφαση, εκεί λύνονται όλα. Δηλαδή αυτό στην ουσία είναι πάντα η λύση του προβλήματος. Όταν υπάρχει εκείνος ο οποίος θα πει αυτό είναι ok, αυτό δεν είναι ok, εγώ αποφασίζω να ενημερώσω και υπάρχει το git log, ρε παιδί μου, με τα πάντα που γίνανε, ποιος, που, πότε, θεωρώ ότι that's ok. Δηλαδή, είναι ένας από τους λόγους που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η ιδέα των αυτοδηγούμενων αυτοκινήτων είναι γιατί το κάνει εύκολο να φύγει ευθύνη από πάνω σου. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να σου πούνε, ξέρεις τι,
μείνε με τα χέρια σταυρωμένα με στα μάξι. Ενώ η δίπλα σου δεν είναι. Και αυτό είναι δύσκολο. Και γι' αυτό πολλοί λένε ότι για να φτάσει σε ένα σημείο να θεωρείς ότι έχεις πραγματικά αυτόνομο αυτοκίνητα, θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο που η εταιρεία που φτιάχνει το αυτοκίνητο να παίρνει εκείνη την ευθύνη για το τρακάρισμα. Ναι. Αν το λάθος προκλήθηκε από το αυτοκίνητο δικό σου. Προφανώς, άμα ήρθε κάποιος και σε στούκαρε, δεν έχεις πρόβλημα. Έχει άλλο την ευθύνη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά άμα το αυτοκίνητο δικό σου ευθύνεται για το τρακάρισμα και μπορούσε να αποφευχθεί ή έκανε κάποιο λάθος χειρισμό, δεν θα πρέπει εσύ ως οδηγός να παίρνεις την ευθύνη, αλλά θα το παίρνει η εταιρεία. Ναι. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πίσω. Άρα λοιπόν, όντως το θέμα της ευθύνης έρχεται να παίξει ρόλο. Και στα αυτοκινούμενα αυτοκίνητα έχει το άλλο παράδειγμα που λέγαμε τις προάλλες, δεν θυμάμαι με τον Γιάννη ή οι δυο μας, του οι αποφάσεις μου δεν είναι αποφεύγω το ατύχημα ή μπαίνω σε ατύχημα, αλλά ποιο ατύχημα επιλέγω να εμπλακώ. Ναι, είναι θέμα αυτό. Που μετά πάει και το ότι, ωραία, σου βγαίνει, ξέρω εγώ, ένα παιδάκι στη μέση του δρόμου. Ναι. Που θεωρητικά την ευθύνη για την πρόκληση του ατύχηματος την έχει το παιδάκι. Γιατί αυτό, ρε παιδί μου, βγήκε μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν είναι ένα σημείο που πρέπει. Το γονιός, ρε παιδί μου, δεν το πρόσεχε. Ναι, whatever. Και αριστερά υπάρχει μια γριά η οποία περιμένει στο πεζοδρόμιο. Ναι. Ποιον επιλέγεις να πατήσεις. Γιατί με βάση. Τέλος πάντων, τώρα πολύ μακάβριο γίνεται όλο αυτό. Αυτό είναι η ξεκάθαρη ηθική του AI. Πώς εσύ θα κάνεις train το μοντέλο το οποίο θα επιλέγει εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποφασίσει. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ανθρώπινο αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σκληρό όλο αυτό να γίνει. Δετερμινιστικά. Ναι, δετερμινιστικά από software. Το θεωρώ κακή επένδυση κοινωνικά. Εκεί έρχονται οι δυσκολίες, θεωρώ, στην ηθική του AI. Δεν έχει να κάνει με το. Εκεί που θεωρώ ότι είναι καλό τα πράγματα να είναι δετερμινιστικά, είναι το μπορείς να έχεις λίγο πιο κλειστά κυκλώματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε κάποια αεροδρόμια βγαίνει σε κάποιο είδους τρένο, το οποίο σε πηγαίνει από εκεί που σε άφησε, τον αεροδιάδρομο στην ουσία, στο τερματικό. Ναι, αυτό δεν έχει επιλογές. Ναι, εκεί έχει περισσότερο νόημα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επιλογές, δηλαδή σου λένε είναι αυτές οι κλειστές οι πόρτες που δεν μπορείς να πέσεις στις ράγες του τρένου, εσύ. Ναι. Εκεί που είναι πιο ελεγχόμενο, θεωρώ ότι it's totally okay. Και... Ναι, αλλά εκεί δεν σου παίρνει κάποια απόφαση από σένα. Απλά κάνει μια δουλειά η οποία δεν έχει μηδενική. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να πάρουν κάποια απόφαση από σένα. Πρέπει να σε ενημερώσει. Okay. Εμένα αυτή είναι η θέση μου γενικά με το AI. Θεωρώ ότι όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Απλώς θεωρώ ότι η απόφαση πρέπει να είναι δικιά σου στο τέλος της ημέρας. Πρέπει να έχεις την ευθύνη. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια καλή επένδυση κοινωνικά. Δηλαδή είναι... Άρα είσαι υπέρ του οτιδήποτε έχει σχεδόν μηδενικό ρίσκο, γιατί μηδενικό ρίσκο δεν υπάρχει ξανά, ρε παιδί μου. Να είναι μια απόφαση που να μπορεί να την πάρει το AI. Όχι, θεωρώ ότι στην ουσία το μηδενικό ρίσκο είναι ότι δεν υπάρχει απόφαση στην πραγματικότητα. Το τρένο, ναι. Είναι δετερμινιστικό, ρε παιδί μου, αυτό ξεκάθαρα. Και όπου υπάρχει ρίσκο, πιστεύω ότι πρέπει να το πάρουμε εμείς. Okay. Και μετά έρχεται βέβαια ο αντίλογος, γιατί μου αρέσει τώρα λοιπόν, θα συνεχίσω τις ερωτήσεις. Έρχεται ο αντίλογος που σου λέει ότι ο άνθρωπος είναι πιο πιθανό να κάνει λάθος σε κάποιες αποφάσεις τέτοιες από μια μηχανή. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και μάλιστα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι το ανθρώπινο pattern matching είναι το πιο δυνατό που υπάρχει. Okay. Ότι δηλαδή ο τρόπος που μπορούμε εμείς να συνδέουμε μοτίβα από αυτά τα οποία βλέπουμε και να βάζουμε συμπεράσματα, ότι αυτό είναι απίστευτα μακριά από οποιαδήποτε μηχανή. Γιατί εμείς παίρνεις στην ουσία για input όλο τον κόσμο. Οπότε το pattern matching που μπορείς να κάνεις, να πεις και τα attributes τα οποία σπάς και λες ψηλός, κοντός, ευγενικός, αγενής, μοιάζει με αυτό, μοιάζει με το άλλο, καλός συνεργάτης, καλός φίλος. Okay. Είναι πάρα πολλά. Οπότε εγώ δεν πιστεύω ότι στην πραγματικότητα υπάρχει κάτι καταλληλότερο από σένα για να παίρνει, για να παίρνει αποφάσεις. Ωραία, συνεχίζω, μου αρέσει. Πρακτικά αυτό που είπες μόλις τώρα είναι ότι ο άνθρωπος για να λάβει αποφάσεις έχει δυνατότητα να συνθέτει πολλές μικρότερες αποφάσεις μαζί. Ναι. Δηλαδή να βλέπει, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε σαν διαστάσεις, αλλά στην πραγματικότητα έχεις ένα διάνυσμα πολυδιάστατο. Ναι, ακριβώς. Το οποίο καταλήγει κάπου και εσύ με βάση το που έχει καταλήξει το διάνυσμα, δηλαδή πώς υπάρχει ένα διάνυσμα στον χώρο, υπάρχει ένα διάνυσμα στις 50 διαστάσεις, 100 διαστάσεις. Ναι. Μπορεί όμως το AI να φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να κάνει μια τόσο σύνητη σκέψη.
Δεν ξέρω, μπορεί. Είναι, εγώ νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ μακριά η τόσο σύνθετη σκέψη. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος του artificial intelligence είναι ενημερωτικός. Οκ. Okay. Αυτό, ναι, αυτό θεωρώ. Εσύ περίμενε, να σου πω το εξής, ωραία. Ναι. Πας να κάνεις μία επέμβαση, ρε παιδί μου. Ωραία. Εντάξει. Θες, προτιμάς να στην κάνει, κάτσε να σου θέσει σωστά το ερώτημα. Ωραία. Το ένα ενδεχόμενο. Βασικά νιώθεις πιο ασφαλής να σου πούνε, ξέρεις τι, αυτό μπαίνεις, απλά πατάμε το κουμπί, στο κάνει το μηχάνημα και βγαίνεις, ή να στο κάνει κάποιος άνθρωπος. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της επέμβασης? Κάμια light επέμβαση, δεν σου λέω κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή τοπική αναισθησία, να σου αφαιρεθεί μια ελιά. Για να μην το χοντρίνω. Για κάτι τόσο απλό μπορεί και να προτιμούσα. Και εγώ μπορεί να προτιμούσα. Δηλαδή, για την ελιά και εγώ μπορεί να προτιμούσα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει ένα φάσμα στο οποίο πρακτικά έχει το ρίσκο. Κάτι το οποίο έχει πολύ μικρό ρίσκο και πολύ μεγάλο ρίσκο. Ναι. Όσο κάτι πλησιάζει στο κομμάτι του πολύ απλό, επαναλαμβανόμενο, με μικρό ρίσκο, συνήθως έχω ξεκινήσει και προτιμώ μηχανές, γιατί είμαι σίγουρος ότι η διαδικασία ασφαλείας, να το πω έτσι, θα είναι συγκεκριμένη και θα την ακολουθήσει πολύ καλύτερα ένα μηχάνημα παρά ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να το κάνει 100 φορές. Σωστά, σε αυτό συμφωνώ, αλλά εκεί δεν υπάρχει τόσο decision making. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, αν πας είναι πιο κλειστό κύκλωμα. Πολλές επιλογές και μεγαλύτερο ρίσκο. Ακόμα δεν έχω αποδεχθεί ότι υπάρχουν μηχανές που μπορούν να το λύσουν αυτό το πράγμα. Αν έβλεπα ότι υπήρχαν, θα πήγαινα μετά καθαρά με τα νούμερα. Για παράδειγμα, αν μου έλεγες στο αεροπλάνο τι προτιμώ, νομίζω προτιμώ να είναι όλο αυτόματο. Θα σου πω. Στο αμάξι όχι. Και θα σου πω γιατί. Για πες. Γιατί το αεροπλάνο είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο κλειστό κύκλωμα. Είναι πολύ λιγότερα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν σε ένα αεροπλάνο. Δηλαδή δεν έχει κίνηση, δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει. Οπότε εμένα, αν μου πεις ότι είναι όλο αυτόματο, που δεν το άκουγε, προσγείωσε όλα. Και απλά υπάρχει ένας άνθρωπος για την περίπτωση που ρε παιδί μου. Θα το προτιμούσα από το αμάξι. Εγώ το προτιμώ. Στο αμάξι θέλω άλλος να έχει τα χέρια πάνω στο τιμόνι. Okay. Γιατί. Το αεροπλάνο ωραία κάνει κλειστό κύκλωμα, ρε παιδί. Εντάξει, ναι, είσαι ελεύθερος στον αέρα, αλλά στο ύψος που πετάει δεν υπάρχουν πουλιά και υψηλά. Ξέρεις τον καιρό από πριν. Είναι συγκεκριμένοι αεροδιάδρομοι. Δεν προβλέπεται κάποιος, ρε παιδί μου, να τους υπερβεί. Και ούτε συμβαίνει αυτό. Και εγώ αυτό προτιμούσα. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς τα αεροπλάνα νομίζω τα πιο σύγχρονα, άμα ξέρεις την απογείωση και την προσγείωση. Δεν. Είχαμε ένα συμφοιτητή, ο οποίος το θυμάσαι, ο οποίος δούλευε και έκανε απογείωση και προσγείωση αυτοματοποιημένη. Που το έχει κάνει και στο Σφήμι. Όντως. Ναι. Για αεροπλάνα μεγάλα ή για drones? Νομίζω το κάναμε drones στην αρχή. Και μετά κάνει διδακτορικό νομίζω στους μεγαλολόγους. Πολύ καλό παιδί. Άγγελο, εγώ νόμιζα ένα συμφοιτητή που έγινε πιλότος, έλεγες, αλλά ναι. Ήταν νομίζω στο πρώτο έτος, κάτι έτσι. Όχι. Αυτό το παιδί με την αυτόματη απογείωση και προσγείωση ήταν και στο Σφήμι και είχαν έρθει και του είχαν πάρει και συνέντευξη. Δεν το θυμάμαι. Στο Σφήμι αυτό που είχαμε οργανώσει εμείς. Anyway. Οπότε είναι αυτό που σου λέω, ρε παιδί μου. Όσο πιο απλές επαναλαμβανόμενες αποφάσεις έχει κάτι, ναι, εμπιστεύομαι τη μηχανή. Απλά θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά μεγαλώνει. Και στο φάσμα που ήμασταν πριν, κάποτε μπορεί να ήταν εμπιστεύομαι τη μηχανή μόνο για να, ξέρω εγώ, γεμίζει κουτάκια σε μια βιομηχανία. Και τώρα έχουμε προχωρήσει στο να παίρνει και κάποιες αποφάσεις. Και αυτό σιγά σιγά θα προχωρήσει και παρακάτω. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει. Συγγνώμη, ολοκλήρωση και θα σου πω. Αλλά εγώ, αν με ρώταγες αν αισθάνομαι πιο άνετα με άνθρωπο ή αυτοκίνητο να οδηγάει μόνο του σε έναν αυτοκινητόδρομο, δεν θα σου πάω μέσα στην πόλη που είναι πολύ πιο σύνθετη. Θα σου έλεγα το αυτοκίνητο. Αυτό το οποίο δεν μου αρέσει. Που υπάρχουν ταξί στο Σαν Φρανσίσκο, νομίζω έχουν ξεκινήσει κάποιες εταιρείες. Αυτοδημούμενα. Πώς τη λένε, Waymo, ποια είναι η. Είναι η Waymo που την έχει αγοράσει νομίζω η Google. Ναι. Είναι η. Αχ, πώς λέει η άλλη να δεις. Μια πορτοκαλί είναι. Νομίζω.
Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Πάντως είναι 2-3 εταιρείες. Νομίζω το Uber είχε κάνει μια προσπάθεια, νομίζω την πέταξε μαζί με το Toyota, αν θυμάμαι καλά. Okay. Η Tesla είναι που όμως δεν έχει τελείως αυτοκίνητο. Έχει βασικά. Δεν έχει ταξί, έχει προσφέρει μόνο αυτοκίνητο που πουλάει. Εγώ αισθάνομαι πιο άνετα με τα μάξι από μένα, να ξέρεις. Ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο εμένα με τρομάζει. Αυτό το εντελώς ορκουελικό σκηνικό μέλλοντος που δεν έχει πρόσβαση σε άνθρωπο. Το οποίο εγώ το νιώθω, για παράδειγμα, όταν παίρνω, ξέρω εγώ, την τράπεζα τηλέφωνο και λέει επειδή το πρόβλημά σας και λέω έχω πρόβλημα με την κάρτα μου. Δεν σας κατάλαβα. Παρακαλώ πείτε μου το πρόβλημά σας. Και λες, ξέρω εγώ, δεν χρεώνω την κάρτα μου. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα τι είπες. Και είσαι σε αυτή τη λούπα και δεν μπορείς να φτάσεις κάπου να μιλήσεις σε ένα. Όχι, αυτό είναι. Παίρνεις και λες εκπρόσωπος με μία. Δεν το κάνουν όλοι. Ναι, μερικά δεν έχουν, δεν κάνουν fallback. Αυτό είναι αυτό το οποίο με τρομάζει, για παράδειγμα. Και έχεις αυτή η φωνή που συνηθίζει από τις ταινίες που είναι με ηχό, ξέρω εγώ, στο μετρό στην Ιαπωνία. Δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι αυτό το οποίο εμένα με χαλάει πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ πάντα ότι πρέπει να υπάρχει ανθρώπινο fallback. Το νιώθω, το καταλαβαίνω. Το fallback, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να το αντιλαμβάνεσαι κάθε μέρα ή οτιδήποτε. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία είναι zero risk και τα οποία μπορούμε να εξαφανίσουμε από την καθημερινότητα με AI, χωρίς να υπάρχει η έννοια του ρίσκου ή οτιδήποτε, ξέρω. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μην έρχεται άνθρωπος να σου μετράει το ρεύμα, το πώς καταναλώνεις το ρολόι και να είναι όλο αυτόματο και γι' αυτό το λόγο να έχεις και πιο φθηνούς λογαριασμούς, λέω για παράδειγμα. Και δεν το κατάλαβε κανείς ποτέ. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι πρώτα υπάρχουν αυτά. Μα λύνονται αυτά, δηλαδή προχωράμε. Τώρα θεωρώ και η συζήτηση για το AI και για το αυτόνομο αυτοκίνητα και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε γραμματικό στάδιο ώστε να μπορέσει σε 5-10 χρόνια, ας πούμε, να είναι σε παραγωγικό. Να σου πω, τι σκατά είναι το Metaverse? Δεν έχω ιδέα. Είναι κάτι που είναι cool. Είναι και καλά ένα virtual, είναι το Matrix, παιδί μου. Λοιπόν, θα κάνουμε μια γρήγορη, γιατί αυτό θα ήταν ωραίο επεισόδιο να το κάνουμε και full, δηλαδή, και αυτά. Και ωραία, επεισόδιο σε... Ωραία, πες το και θα το κάνουμε, γιατί θα έρθει. Αλλά το μετά, όπως το καταλαβαίνω εγώ, όχι, δεν ξέρω αν είναι αυτό, ναι. Γιατί δεν με ελκύει, οπότε δεν έχω ασχοληθεί και πολύ, αλλά η φάση είναι ότι μπορώ εγώ να μπω σε έναν παράλληλο κόσμο, ο οποίος είναι όλος virtual, και να κινηθώ μέσα εκεί, οπότε μάλλον κοντά στο Matrix είναι. Okay. Το Matrix δεν ήταν που τους είχαν με κάτι εγκεφαλό πράγματα. Έχουν ένα βίσμα, ρε παιδί μου, και τους βάζουν μέσα. Ναι. Και εσύ είσαι κάπου, αλλά νιώθεις ότι ζεις κάπου. Ναι. Είναι αυτό, απλά ίσως το προσφέρον το θες να το κάνεις. Ενώ στο Matrix δεν είναι. Ναι, δεν το ξέρεις καν ότι είσαι μέσα. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό. Οπότε αυτό είναι. Το θέμα με το Metaverse και όλα αυτά και το. Και πάμε και λίγο στο crypto space όλο αυτό. Είναι ότι πάνε άλλοι και πουλάνε, ας πούμε, χωράφια στο Metaverse και στο κάθε Metaverse, αλλά. Πού κολλάει το κρύπτο με το Metaverse? Δεν μπορώ να απαντήσω με... Είμαστε και τέτοιο kids friendly σήμερα. Ένιωσα πάντως ότι έχω αρχίσει πλέον και είμαι αυτός ο παλιωμοδίτης, ρε παιδί μου, που υπάρχει πάντα. Ναι, το κρύπτο με το Metaverse είναι ότι με συνδυασμό με τα NFTs είναι ότι μπορείς να αγοράζεις assets virtual μέσα στο Metaverse αυτό. Wow. Αλλά η ερώτηση είναι σε ποιο Metaverse αγοράζεις assets. Να. Δηλαδή η γη που ξέρουμε είναι μία. Ναι. Οπότε παίρνεις ένα χωραφάκι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Ξέρεις, παίρνεις, χτίζεις, ναι, κάτι κάνεις. Ναι. Τώρα, αν πάρω εγώ σε ένα Metaverse το οποίο οι άλλοι θα πάρουν τα λεφτά και θα πάνε στις Μπαχάμες τις πραγματικές και εγώ θα έχω τις Μπαχάμες τις ψεύτικες, ας πούμε, και δεν θα τις κάνω τίποτα. Είναι μία άλλη. Οπότε εκεί πέρα ακόμα το χάνω λίγο. Αλλά στο κρύπτο σου λέω άστο, γιατί νομίζω ότι. Τα αφήνει γιατί θα τα πιάσουμε, ρε παιδί μου. Με ποιο σχετικού όμω, ελπίζω. Ναι, εννοείται. Μα εγώ είμαι άσχετο με όλα αυτά. Δεν έχω και με τα κρύπτο, έχω πάρα πολύ μικρή. Απλά όλα αυτά συνδέονται κάπως. Γιατί υπάρχει το AI το οποίο το software μπορεί να σε βοηθάει ή να παίρνει αποφάσεις για σένα. Αυτό ναι. Το να έχει έναν assistive ρόλο, να είναι, ρε παιδί μου. Το assistive είναι
πολύ πιο απλό. Δηλαδή το assisted για παράδειγμα στα αυτοκίνητα υπάρχει τώρα. Δηλαδή υπάρχουν αυτοκίνητα που φρενάρουν, άμα φρενάρει απότομα μπορεί στον όχι. Και εμένα το κάνει, αλλά δεν δουλεύει πάντα καλά. Όχι εννοώ, έχει και μερικά false positives και είναι πολύ τρομακτικά. Ναι. Αλλά η ερώτηση πάντα είναι, θέλεις τα false positives? Τα θέλω. Για να μπορέσει να. Τα θέλω. Γιατί και εγώ φάει κάτι false positives και πάντα είναι με την Ελισάβη μέσα στο κινητό. Δεν είναι όχι, τα θέλω και η αλήθεια είναι ότι είναι. Επειδή το δικό μου αυτοκίνητο τι κάνει, κάνει τρία πράγματα ενδιαφέροντα που έχω δει. Το ένα είναι, άμα βάλεις υπολογιστή ταξιδίου, δεν μπορεί ποτέ να κολλήσει τον μπροστινό. Κοιτάζει τι απόσταση έχει, οπότε κρατάει απόσταση ασφαλείας. Α, cruise control εννοείς. Ναι, αυτό, cruise control, okay. Sorry. Πολύ... Όχι. Μάλλον αυτό είναι. Έτσι θέλω να είναι στα ελληνικά. Αλλά δεν το βάζεις το cruise control και κρατάει πάντα απόσταση ασφαλείας με τον μπροστινό. Αυτό είναι γαμάτο. Το δεύτερο είναι ότι κοιτάζει να μένει στη λωρίδα και ψιλοδονείται ρε παιδί μου για να το φέρει πίσω. Mm-hmm. Έχει το αυτόματο φρενάρισμα και άπαξ και καταλάβει ότι δεν έχει στα χέρια στο τιμόνι. Το οποίο με μένα θα γίνει γιατί ξέρω κάποια στιγμή θα πάω να πιάσω το μαλλιά μου. Α, και... για τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Ναι, και είμαι ρε παιδί μου στην ευθεία. Αυτό έχει τύχει να το κάνω. Είναι βλακεία. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω. Αλλά το κάνω εντελώς μηχανικά. Είμαι π.χ. στην εθνική οδό, πηγαίνω στο χωριό. Και είμαι μόνος. Και επειδή εκείνη τη στιγμή το pattern matching μου λέει δεν έχει κίνδυνο και νιώθω τις τρίχες εδώ να με ενοχλούν γιατί δεν έχουν μακρύνει όλα εντελώς, πάω να πιάσω στα μαλλιά μου. Μα κουρευτεί να ξέρεις. Και μοιάζει. Όχι ακόμα, όχι ακόμα, σου πω το χρόνο. Κάθε φορά το χρόνο μου λες, τώρα αλλάξει χρόνο. Ναι, εννοώ στην επόμενη σεζόν. Όχι, τώρα μέσα στο 22 θα γίνει, απλώς καλοκαίρι. Σου χτυπάει τέλος πάντων όταν δεν έχει τέτοιο. Ωραία. Ωραία όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά αυτό δεν είναι AI στην ουσία, είναι πολύ απλό. Δηλαδή... Είναι όμως ένα AI, γιατί αυτό παίρνει διάφορα σήματα από το τι απόσταση είχε το μπροστινό, ποια είναι η ώρα. Αλλά δεν είναι θέμα intelligence, δηλαδή να πει ότι να έχει βάλει εσύ το ποντεσιόμετρο και να βλέπει. Το να μην ξέρει τι είναι. Το μανόμετρο, δεν ξέρω τι έχει και βλέπει. Εντάξει, μωρέ τώρα, τι intelligent είναι, μωρέ, ένα ifelse είναι. Δεν είναι ifelse, φίλε, γιατί πρέπει να καταλάβει τι θα πει, ποια είναι η γραμμή. Ναι, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο το pattern, ρε παιδί μου. Είναι λευκό, κίτρινο, κόκκινο, μπλε χρώμα. Τι μπορεί να έχει αυτό, δεν ξέρω εγώ. Έχει μπλε λωρίδε. Σε μερικά πάρκινγκ. Α, εντάξει, δεν ξέρω αν. Στα βάλα όλα εγώ μέσα, ρε παιδί μου. Και είναι ένα pattern που είναι ευθεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπει αυτό. Ναι. Δεν είναι τώρα, σιγά. Και εκεί είσαι σε μαύρο background. Ναι, οκ. Okay. Μαζί σου. Απλά σου λέω, κατάλαβε ότι είναι το. Τι είπα, δεν είναι. Μου open CV τώρα, καθίσουμε το απόγευμα να το φτιάξουμε. Δεν είναι τίποτα. Φτιάξτε. Οπότε εντάξει, δεν το θεωρώ ότι αυτό είναι AI. Θεωρώ ότι για να πεις κάτι AI πρέπει να έχει τη λογική, η λογική του intelligence. Δεν είναι ότι και τη νοημοσύνη. Δεν είναι ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε τώρα και να να τρέξουμε ένα control flow στο μυαλό μας. Είναι ότι υπάρχει και μια βάση δεδομένων με γνώση. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικό. Και ότι αυτό πράγμα μπορεί να γίνεται όλο και καλύτερο. Εντάξει, είναι ζόρικο πάντως. Και όντως, όσο είναι assistive, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Ναι. Για παράδειγμα, όμως και αυτό, δηλαδή, ωραία, για να κλείσω τη συζήτηση, αλλά πες ότι το αυτόματο φρενάρισμα, πρέπει να τους κάνει auto braking. Ναι. Άμα σου κολλήσει όλος από πίσω εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι θέμα. Πολύ μικρότερο ρίσκο. Βέβαια. Να πω το εξής. Μπορεί να το κάνεις override, να πατήσεις γκάζι, οκ. Okay. Δεν το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ τρομακτικό εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα. Θα το δεχτώ αυτό που θα πεις. Αλλά αυτό στην ουσία μπορεί πάντα να συμβεί και ο από πίσω σου οφείλει να κρατάει τέτοιο. Απόσταση ασφαλείας. Γι' αυτό άμα τρακάρεις από πίσω έχει την ευθύνη. Σωστό, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Και άμα έχει. Αυτό πρώτα απ' όλα έχει την ευθύνη. Κατά δεύτερον, άμα έχει το cruise control. Εντάξει. Άμα έχει cruise control, σαν το δικό μου θα τον αφήσει. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη. Δηλαδή και εγώ που έχω το cruise control δεν παίρνω τα χέρια μου από το τιμόνι. Ναι. Είναι όλη αυτή η συζήτηση. Το πότε θα πάρει το αυτοκίνητο την ευθύνη η εταιρεία που φτιάχνει το αυτοκίνητο. Ναι. Για να μπορέσει όντως να είναι αυτόνομο και αν εσύ θα αποφασίσεις να δώσεις την ευθύνη αυτή. Αλλά εγώ με το φρενάρισμα, αν προκαλέσω κάποιο ατύχημα, βασικά το έχει προκαλέσει πίσω επειδή δεν προσέχει. Ναι. Καταλαβαίνω. Οπότε η ευθύνη είναι εκεί. Εγώ μπορώ να και οφείλω να μπορώ να φρενάρω οποιαδήποτε στιγμή. Οπότε διαφωνώ με αυτό. Δεν καλή ιδέα να φρενάρει. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά εννοώ ότι. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται. Αυτό το οποίο δεν προβλέπεται είναι, ρε παιδί μου, αυτά που έχουν γίνει με το autopilot της Tesla. Ναι, οκ. Αυτά δεν προβλέπονται.
Και πάλι όμως εκεί πέρα σου λέει ο άλλος ότι ο άλλος ήταν assisted και ο άλλος είχε πάει και κοιμόταν, ας πούμε. Ή δεν είναι. Δεν είναι, δεν μπορεί να πει παιδί μου, όταν παίρνει εσύ εντελώς τον έλεγχο, δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι assisted, επειδή εγώ σου λέω ότι είναι assisted. Αυτό κάνει όλο. Γιατί τον ενθαρρύνει τον άλλον εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά. Κατάλαβε. Έχει και πει, χτύπησε την άλλη με το καροτσάκι. Δεν το είδα αυτό. Πολύ παλιά, εντάξει. Α, οκ. Okay. Γιατί έχει πολλά, έχει όντως πολλά. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, εμένα στο θέμα του κώδικα, επειδή πολύ. Για να έρθω λίγο στο GitHub Copilot, επειδή πολύ το έχουν σχολιάσει, εμένα δεν με απασχολεί τόσο. Δηλαδή, αυτό το οποίο σκέφτομαι με το GitHub Copilot είναι ότι. Ρε φίλε, αφού στο τέλος της ημέρας πρέπει να πάω να γράψω με comment. Εγώ πρέπει να γράψω σε κείμενο. Δηλαδή, μου παίρνει ένα κείμενο και μου το κάνει άλλο κείμενο. Δεν μου πολύ ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο business logic ακόμα μπορεί να είναι τόσο σύνθετο που να μπορεί να πει ότι είναι κλοπή δεδομένων ή λόγω κλοπή. Όχι, ρε, δεν το λέω εγώ γι' αυτό. Εγώ το λέω για το ότι. Εντάξει, θα γράψω τον κώδικα in the first place, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα εγώ να σου γράψω human readable English και σε απλά να μου τα κάνει Python, είναι χειροπολί. Ναι. Κατάλαβες δηλαδή, οκ. Okay. Δεν γράφεις πάντα το comment, πάντως μπορεί από το όνομα στην άρτηση να καταλάβει πολλές φορές. Έστω. Αλλά ναι, πάλι το, έχεις ένα intent, έχεις κάτι να καταλήξεις. Ναι. Να... πραγματικά, σιγά, οκ. Okay. Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ λέω, φτιάξε μου ένα email service το οποίο είναι encrypted optionally, για παράδειγμα, και μου το κάνω. Ωραία. Οπότε για να συνοψίσουμε. AI ή όχι AI. AI. Ναι. Αλλά assisted. Assisted, ναι. Δεν θέλω ποτέ να υπάρξει το. Να γίνει κάτι δυσάρεστο, χτύπα ξύλο και να πούνε δεν φταίει εμείς, σε φταίει το σύστημα. Αυτό δεν θέλω. Αυτό είναι με χαλάει. Ναι. Αυτό μόνο με χαλάει εμένα. Δεν έχω καταλήξει. Αλλά γενικά πολύ AI. Εγώ νομίζω ότι εμπιστεύω πιο πολλές μηχανές. Γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Αλλά. Ναι, κι εγώ. Κι εγώ. Απλώς κάποιος έχει πάντα την ευθύνη. Αυτό είναι εμένα. Απλά θέλω να επιμείνω στο. Ότι πρέπει να φτάνει κάτι και να οριμάζει. Και διαφορετικές εφαρμογές έχουν διαφορετική οριμότητα. Εγώ δεν θέλω offload ευθύνη σε αυτό. Θέλω να την έχει κάποιος. Okay. Ακόμα και στο customer support. Ναι, δεν θέλω δηλαδή να παίρνω και να λέω το σύστημα δεν κατάλαβε τι θέλετε. Αυτό. Αλλά ναι, AI full. Να κάνουμε λιγότερα repetitive πράγματα, να κάνουμε λιγότερα επικίνδυνα πράγματα και να ζούμε πιο ωραίες ζωές. Αυτό το AI είναι εκεί για μας. Full. Μου αρέσει. Και θέλει το καλό μας. Ναι. Κουστά. Ναι. Για πες, εσύ τι λες. Όχι, εγώ είμαι πιο. Δηλαδή, μου αρέσει ρε παιδί μου να μπορώ να βελτιώνω την ποιότητα της ζωής μου μέσω μηχανών. Mm-hmm. Απλά. Με βήματα πιο μαζεμένα ή που να μπορεί ρε παιδί μου να αποδεικνύεται από τα νούμερα ή από οτιδήποτε άλλο ότι όντως το σύστημα δουλεύει. Okay. Και εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο να κάνεις ρε παιδί μου. Double blind test και τέτοια ρε παιδί μου. Αλλά όσο μπορείς να μπορέσεις να έχεις τη μηχανή, αλλά και πάλι την ευθύνη της μηχανής να μην την έχει ο χρήστης, αλλά ο δημιουργός ενδεχομένως. Πιθανό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή και η Tesla ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ρε παιδί μου τώρα σου λέει ότι ο οδηγός έχει την ευθύνη. Ναι. Okay. Ναι, είναι λίγο πρέπει να βρεις το. Δεν το θεωρώ AI αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Οκ, ναι. Okay, κάνει πολύ καλή δουλειά, οδηγάει μόνο του, μπλα μπλα μπλα. Οκ, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι αυτόνομο. Αν κάποιος νέος, μικρός ή πιο μεγάλος που μας ακούει θέλει να ασχοληθεί με το AI, χωρίς να είσαι ειδικός, πού θα τον κατεύθυνες? Σε ποιες εταιρείες να κοιτούσε, σε πώς να. Α, whatever. Σχολή, εταιρεία. Θεωρώ ότι το AI, καλός ή κακός, χρειάζεται ακόμα ένα βαρύ ακαδημαϊκό background. Mm-hmm. Εγώ δεν θα είχα την υπομονή να το κάνω μόνος μου μέσω course ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί κάποιος άλλος να έχει την υπομονή ή να έχει τις δυνατότητες. Οπότε θα πήγαινα να πάρω μια βάση και μια γεύση της θεωρίας. Και μετά θα πήγαινα full research σε μια εταιρεία που κάνει κάτι διαφορετικό. Όπως. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες οι οποίες κάνουν AI που έχει ενδεχομένως την πιο άμεση εφαρμογή, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ σε πολύ πολύ research επίπεδο, ούτε και κάτι το οποίο δεν έχει πάρα πολύ σημασία, είναι αυτόνομα αυτοκίνητα και βιοιατρική. Εγώ προς τα εκεί θα κινούμουν. Αλλά. Ναι, δεν ξέρω εσύ.
Σε σχολές, ξέρω ότι η δική μας σχολή έχει μάθημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο το δηλώνω συνέχεια, αλλά δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ. Δεν ξέρω τόσο συγκεκριμένα να σου πω για σχολή. Φαντάζομαι και άλλες σχολές, όπως ρε παιδί μου, πληροφορική σε ΕΚΠΑ και ΑΣΟΕ, φαντάζομαι θα έχουν κάποιο τέτοιο μάθημα. Δηλαδή είναι υψηλό στάνταρ. Πιο πολύ θα βλέπα ένα μεταπτυχιακό, να πούμε την αλήθεια. Ή ένα μεταπτυχιακό γύρω από αυτά. Έχει μαθηματικά, έχει πολύ πράγματα. Θέλει πολύ, θέλει επιστημονικό υπόβαθρο αυτό. Σε εταιρείες σίγουρα, Tesla, ρε παιδί μου, και όλα αυτά. Εγώ θα πρότεινα να ρίξει και μια ματιά κάποιος στο TensorFlow, που είναι αυτό το open source εργαλείο της Google, που ξεκινήσει από την Google, δεν ξέρω αν ακόμα είναι κάτω από τη δική της ομπρέλα. Το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με deep learning και machine learning, αλλά στην ουσία αυτά πέφτουν όλα στη μηχανική μάθηση, ρε παιδί μου, σε αυτό δηλαδή. Βασικά, μόλις πάντων, machine learning στα ελληνικά. Σε software το οποίο γίνεται καλύτερο και μαθαίνει. Και αυτά τα οποία είπες γενικά. Δεν ξέρω από εκεί πέρα κάτι παραπάνω. Είναι κάτι όμως το οποίο, ελπίζοντας κι εγώ να χαλαρώσω κι άλλο καθώς περνάει ο καιρός, είναι κάτι το οποίο ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να μελετήσω στα πλαίσια της σχολής. Δηλαδή, όχι, δεν θα ήθελα να γίνω καλός, αλλά θα ήθελα να καταλάβω κάποιες έννοιες. Το στα πλαίσια της σχολής ήταν περιττό. Θα σου πω γιατί. Μου λένε για παράδειγμα ότι ξέρεις τι, αν ξέρεις, πρέπει να κάνω training το μοντέλο. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά τι θα πει αυτό τεχνικά. Training το μοντέλο. Προφανώς και πιάνω το concept. Αλλά τα τεχνικά κομμάτια. Ναι, αυτό δεν πιάνω. Το concept το αγγέλει, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι το training το μοντέλο είναι. Και τώρα ανοίγω τον ασκητό αιώνα προφανώς. Αλλά η λογική είναι ότι πώς μπορείς εσύ να πας σε έναν τρισδιάστατο χώρο που δεν καταλαβαίνεις και να πεις ότι οι επιτρεπόμενες ή οι καλές. Τα καλά σημεία είναι μέσα σε αυτό το περίβλημα. Άρα να πας και να προδιαγράψεις το. Ή έναν κύκλο στον τρισδιάστατο χώρο και να πεις ότι εδώ. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό αποτέλεσμα. Okay. Αυτό το κάνεις, φαντάζομαι, σε ενιδιάστατους χώρους με κάποιο τρόπο. Και άρα στο πόσο μέσα ή έξω πέφτεις από την περιοχή που έχεις σημαδέψει ως καλή, κάπως θεωρείται, φαντάζομαι. Alright. Και άμα πας προς τα μία κατεύθυνση, προς τα μία μεριά, κάπως υπάρχουν αντίστοιχα corrective actions για να ξαναγυρίσεις πίσω. Σαν το PID. Κάπως έτσι, φαντάζομαι. Okay. Δεν ξέρω. Anyway. Δεν έχω ιδέα. Cool. Όμορφα, πολύ ωραία. Τι έχουμε να προτείνουμε? Για πες εσύ πρώτος, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Εγώ θα προτείνω τελικά κάτι άλλο αφού πήγε η κουβέντα εκεί από αυτά τα οποία είχα. Θα προτείνω ένα Twitter account το οποίο λέγεται Archilect. Archilect, ok. Το Archilect τι είναι? Είναι στην ουσία εικόνες περίεργες αρχιτεκτονικής και τέτοια πράγματα, τα οποία όμως έχουν προκύψει από AI. Είναι όλα computer generated. Ok. Έχω την εντύπωση ότι το Archilect ή το υποστηρίζει ο Jack Dorsey ή είναι δικό του ή δεν ξέρω εγώ τι, που είναι ο δημιουργός του Twitter. Έχει και αυτό στα θεματάκια. Ναι, full. Οπότε προτείνω το Archilect να το τσεκάρετε. Το ότι κάποιες εικόνες είναι artificial intelligence είναι mind-boggling. Αυτό. Λοιπόν, δεν είχα να προτείνω κάτι, αλλά μου έδωσε σε πολύ ωραία πάσα. Νομίζω ότι το είχε ποστάρει ο Γιάννης Βλαχογιάννης, αυτό που θα πω. Αν θυμάμαι καλά, το βρήκα από εκεί. Αλλά είναι ένα αντίστοιχο site το οποίο λέγεται This climate does not exist. Αυτό το κλίμα δεν υπάρχει. Και πρακτικά παίρνει φωτογραφίες από περιοχές που υπάρχουν ή του δίνεις και εσύ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και σου τις δείχνει πώς θα ήταν με μια φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να συμβεί. Α, οκ. Okay. Οπότε έχει έναν χαρακτήρα τύπου. Να καταλάβουμε ότι το κλίμα αρχίζει και χειροτερεύει, ότι γίνονται πιο δύσκολα πράγματα, πιο ακραία κλίματα και το καθεξής. Και παράλληλα και να σου δείξει ότι κάποια πράγματα μπορεί να σου φαίνονται πραγματικά, αλλά δεν είναι. Οπότε είναι λίγο ένα. Ωραία. Τέτοιο. Αφού πήγαμε εκεί πέρα, θα παίξω με αυτό εγώ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φοβερά. Αυτά. Μας βρίσκουν. Μικρή κουβέντα. Τελεία. FM. Και εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκεί. Τα γνωστά. Θα τα βρουν από εκεί. Τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν. Εξαιρετικά. Οπότε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.